Καλησπέρα, Άρη. Έλα, γεια σου, φίλε. Γεια σου, τι Κώστα. Έγινε. Ναι. Έλα, κάτι έγινε. Σε βλέπω, αλλά τώρα... Έλα, ρε, γεια. Τι έγινε. Το καταφέραμε. Αν έχει έμα, μια επιλογή κάτω χαμηλά. Ναι, να σε βάλω όμως να φαινόμαστε και οι δυο ωραία, γιατί τώρα... Εσύ είσαι μικρός και εγώ είμαι μεγάλος, ενώ στα μανιτάρια μάλλον είμαστε διαφορετικοί. Εσύ είσαι πολύ παλιότερος. Θα πούμε λίγο, ας γνωριστούμε και εμείς καλύτερα και αν έχουν κάποιοι απορίες και που μπορούμε να τις λύσουμε, να τις πούμε. Εσύ κινείσαι εκεί πέρα στην περιοχή, από ό,τι έχω καταλάβει, στη Βίσχιανη. Και Βίσχιανη έχει πογόνι. Τώρα επεκτείνουμε και λίγο στον ομό Ιωαννίνων και στην Ήπειρο, δηλαδή κομμάτια. Κομμάτια δηλαδή τα οποία έχουν τουλάχιστον κάποιο διαφορετικό ξέρεις, βιότοπο. Τεύκα, έλατα, ξέρεις. Ενώ σε σένα εκεί κυρίως στην αρχή τι έχει, έχει... Γιατί σε εμάς εδώ πέρα η επαφή δηλαδή με το βιότοπο είναι συνήθως πλατήφυλλα, γουέργους. Ναι. Οπότε, έτσι, σίγουρα θα πρέπει να πας και σε άλλους βιότοπους για να εξελίξεις. Ναι. Όλα τα ίδια. Και απλά, εγώ... Άρη, αυτά που βλέπω, αυτό που βλέπω εγώ, ναι. Που βλέπω με τα μανιτάρια εδώ τώρα στο δικό μου το μέρος που βγαίνουν κάποια είδη, προφανώς μπορεί να βρεθεί ένα είδος το οποίο να μην έχει βρεθεί και κάπου εκεί το αντίστροφο που μπορεί να συμβεί. Αλλά βλέπω όμως ότι τα μανιτάρια είναι συγκεκριμένα τα είδη που βρίσκω, που φύγονται δηλαδή. Δηλαδή δεν βρίσκω πληθώρα ειδών. Δηλαδή πολλά διάφορα είδη μεικτά, ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι το γεγονός, ας πούμε, εννοείται, που γίνεται με τα μανιτάρια και αυτό που εγώ δεν το, όπως και όποιος δεν έχει ασχοληθεί, μέχρι να ασχοληθώ, εγώ είδες είμαι εκεί από το Βόλιο, από το Κριμίνι. Από ένα χωριό μικρό, κοντά στο Τσοτήλι. Όταν ήμουν μικρότερος, ας πούμε, και ψάχνω... Τσοτήλι, εκεί δεν ξέρω, ναι. Και η μάνα μου... Έχει σχολή εκεί πέρα, περιοχή. Ναι. Και ψάχνα για μανιτάρια. Εγώ είχα την εντύπωση, όταν δεν ασχολιόμουν, ότι εδώ, ρε παιδί μου, εμείς έχουμε κάποια μανιτάρια που δεν έχουν αλλού, ας πούμε. Δηλαδή, νόμιζα ότι ήταν κάτι το... Ναι. Αλλά... Είναι, ας πούμε, βγαίνουν αυτά κάποια συγκεκριμένα, αλλά βγαίνουν και σε άλλες περιοχές. Είναι η κάθε περιοχή αυτό που είπες όμως, να βγουν τα αντίστοιχα μανιτάρια. Και όπως είπες, πρέπει να πηγαίνουμε σε... Πες μου, πρέπει να επιλέγεις σημεία, εκτός το στάνταρ, δηλαδή τώρα εδώ παράδειγμα στα μέρη τα δικά μου, που κάτι πλατήφυλλο συγκεκριμένο μέρος, ξέρεις το τι θα βρεις περίπου. Αλλά για να βρεις διάφορα είδη, καλά είναι να επιλέξεις μικρούς βιοτόπους. Δηλαδή να υπάρχει πέμπτο, οξιά ή πλατήφυλλο, οξιά, διάφορα, δημιουργικά. Ναι. Τώρα γενικά εδώ τα είδη που βρίσκω στα δικά μου τα μέρη, περίπου είναι όλα γνωστά. Δηλαδή είναι στάνταρ εδώ πέρα αυτά που γίνονται. Δηλαδή στα μέρη του Πογονίου περισσότερο. Έχεις κάτι στο μυαλό σου που θα ήθελες να βρεις, που ψάχνεις και δεν το βρίσκεις? Γενικά από τις αναρτήσεις των Ιταλών που βλέπω που κάνουν και στην ομάδα κτλ. Βλέπω ότι βλέπω ήδη τα οποία δεν τα έχουν συναντήσει καν ποτέ. Ναι, όπως και πλατήφυλλα λες. Διάφορα ήδη, από διάφορα γέννη. Και αγαρικά πολλά μπορώ να πω που δεν τα έχω συναντήσει. Ναι. Και πολλά διάφορα ακόμα. Εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι με τα μανιτάρια? Πάνω από 15 χρόνια, αλλά έχω κάνει μια καταγραφή εδώ στο δικό μου το μέρος περίπου. Ξέρω τα ίδια όλα που βγαίνουν. Γιατί έχω αφιερώσει μεγάλο χρονικό όριο, μάλλον, στο δικό μου το μέρος πάρα πολύ. Και τώρα έχω αναλυθεί τουλάχιστον και τα 6-7 χρόνια και στο Πογόνι. Δηλαδή σε άλλα χωριά δηλαδή και σε άλλα κομμάτια. Ναι. Με αυτό πώς είχες ασχοληθεί, πώς είχε πιάσει? Ασχολήθηκα τελείως μόνος μου. Ναι. Εδώ στο χωριό μου ειδικά το είδος αυτό με τα μανιτάρια δεν έχει ασχοληθεί, δεν ασχολούνταν κανένας μάλλον. Και το πρωτοξεκίνησα γιατί είχα περιέργεια από μικρός, δηλαδή περισσότερο, διότι
Πήγαινα στη φύση, πήγαινα με τους μεγαλύτερους για κυνήγι για δραστηριότητες φύσης. Απλά αυτό είχα την περίεργεια. Τρώγεται, δεν τρώγεται, κάνει και ξέρετε. Με κλασικά. Και σιγά σιγά λίγο με... Κάποιος μου έδειξε ένα είδος, κάποιος μου έδειξε ένα άλλο είδος και σιγά σιγά άρχισα να μελετάω. Είδα ότι η βιβλιογραφία υπήρχε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πολλά βιβλία. Αλλά το κομμάτι όμως για να ξεκινήσει σιγά σιγά χρειάζεται να έχει κατανοήσει πολλά πράγματα, να έχει ξεχωρίσει τα γέννη των μανιταριών, να μπορεί να ξεχωρίσει τα γέννη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ατού και αποφεύγει δηλητηριάσεις. Δηλαδή ξέρεις ότι ο λακτάριος είναι λακτάριος. Αυτό είναι ρουσούλα. Το κάθε γένος έχει διαφορετικούς κανόνες στην ταυτοποίηση και καθώς και στα χαρακτηριστικά του. Μια που έπιασες και είπες και τις ρουσούλες, μου κάνεις φοβερή... Είναι ένα εύκολο κομμάτι οι ρουσούλες. Κάνεις φοβερή εντύπωση, γιατί από την πρώτη ώρα που και εγώ μπλέθηκα με το Facebook και τις ομάδες και σε παρακολουθούσα και τις φωτογραφικά, αλλά βγάζεις φοβερές φωτογραφίες γενικώς, τις οποίες έχεις και στόκ διάφορα, ας πούμε, ή βγάζεις αυτά που βρίσκεις... Όχι, εκεί. Αυτά που βρίσκω. Είναι τη στιγμή οι περισσότερες φωτογραφίες. Τώρα σιγά σιγά έχω ξεκινήσει και με μία μηχανή και από μία επαγγελματική. Να προσπαθήσω να κάνω μια καλύτερη δουλειά, μάλλον σε καλύτερη ανάλυση, καλύτερη αυτό. Ναι. Γιατί παίζουν και πολλοί παράγοντες στο δάσος. Όταν θα πάω να φωτογραφίσω ένα μανιτάρι, πιθανόν εκείνη την ώρα μπορεί να έχω τον ήλιο κόντρα. Μπορεί να έχω και άλλους παράγοντες οι οποίοι είναι αρνητικοί πάνω στη φωτογραφία. Δηλαδή πρέπει να συνδράμουν όλα μαζί. Ναι. Για μια καλή φωτογραφία. Ναι, τις ρούσουλες πώς τις έχει, ρε παιδί μου, επειδή είναι πολύ δύσκολο γένος. Είναι πολύ δύσκολο, αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, και εγώ ήταν από τα πρώτα που συναντούσα και δυσκολευό μία-μία, εντάξει, κάμια δεκαριά, βαριά τις μαθαίνεις, είναι κάπως ξεχωρίζουν, αλλά που και πέρα. Δεν ξέρω, έχει βιβλία, έχει διαβάσει κάποια βιβλία. Υπάρχουν βιβλία, έχω βιβλία, έχω φέρει και βιβλία από το εξωτερικό του Σαρνάρι αυτά, γιατί έχει τις ρουσούλες στα... Ρούσουλα, Σαρνάρι in the Europe, αυτά και τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά όμως, είναι όλα είναι παραπλήσια, χρειάζονται μικροσκόπια, χρειάζονται χημικές αντιδράσεις. Απλά η διαφορά είναι ότι αν ξεχωρίσεις π.χ. τη ρουσούλα, τη Ρούμπρο Άλμπα, παράδειγμα, όχι και παπαραφές είδη, όπως είναι η Περσική, δηλαδή κάποιες που μοιάζουν πάρα πολύ δηλαδή, ξέρεις ότι σε αυτό το είδος είναι 4 είδη, παράδειγμα, που είναι παραπλήσια. Εκεί θα παίξουν κάποιοι παράγοντες άλλοι, είτε το έδαφος, ή κάποιοι μεταχρωματισμοί, κάποιες κόψεις στα ελάσματα. Είναι πολλά που θα παίξουν ρόλο. Θα απορρίψει το ένα και θα κρατήσει το άλλο. Ναι, μανιταρόφιλος Υπήρου, έχετε, είσαι στην ομάδα ή όχι? Ναι, κάτι... είμαι εκεί με τα παιδιά, εκεί φέρνω, ναι, κάνουμε, ναι. Και νομίζω είχατε κάνει κάποια γιορτή τώρα το φθινόπωρο. Κάνετε γιορτή εκεί στα... Τον Ιούνιο ήταν μια γιορτή που είχα πάει εγώ στα Παιδινά. Μια γιορτή που είχε γίνει στα Παιδινά, ήμουν και εγώ πάνω στην Αθήνα. Γιατί θυμάμαι. Τη μεγάλη, την Πανελλήνια. Το παρακολουθούσα και θυμάμαι. Εντάξει, πρέπει να είναι ωραία. Έχει εκεί στα Ζαγοροχώρια, έχει μανιτάρια. Έχει μανιτάρια και εκεί και δικιά μας εδώ το είπε. Έχει μανιτάρια. Απλά πρέπει να πετύχεις κατάλληλες συνθήκες. Τώρα τελευταία από ό,τι έχω παρατηρήσει, ο καιρός μας τα χαλάει λίγο. Δηλαδή τι εννοώ. Ενώ βλέπεις ότι πέφτουν πολλά νερά, υπάρχει μια υγρασία η οποία είναι κατάλληλη για να βγουν τα μανιτάρια ή οι πολίτες αυτά που τα κυνηγάμε περισσότερο. Πολέτους ενέους, γιατί κουλάτος έχει εδώ σε εμάς πάρα πολύ. Μετά πλακώνει ένας αέρας και μετά κάνει μεγάλη ζημιά στο έδαφος. Τα ξεραίνει όλα. Εκεί έχουμε προβλήματα. Δεν ξέρω, γενικά με τον καιρό πλέον, όλοι το λένε, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα πάρα πολύ. Έχουν καλάσει πάρα πολύ. Και εμείς εκεί πάνω στο χωριό που σου λέω, που είναι πάρα πολύ ωραίο δάσος και τα λοιπά, είναι 800 μέτρα υψόμετρο. Εγώ, για να σου πω, μου είχε μπει το μικρόβιο πολύ, είχα πάει Οκτώβριο, θυμάμαι, πριν 6-7 χρόνια να πάρω τους γονείς μου από το χωριό να τους κατεβάσω. Κάτω και μου λέει, μάνα μου, πάμε στο δάσος. Λοιπόν, και πάμε και έχουμε πέσει σε καρποφορία τρελή που γίνεται χαμός. Λοιπόν, είχε βρέξει, ήταν οι συνθήκες κατάλληλες
Και από εκεί μου κόλλησε και εμένα, όπως γυρνούσα με τη μάρα μου, έλεγα αυτό δεν το μαζεύω. Όχι, λέει αυτό δεν κάνει. Αυτό, λέω γιατί δεν κάνει. Εντάξει, μου είχε μείνει από τότε. Είχα δει μια ρούσουλα Βιρέσκεν και με είχε κάνει εντύπωση. Λέω αυτό δεν είναι καλό. Το μαντάρι, όχι. Και την είχα βγάλει φωτογραφία, ας πούμε. Θέλω να σου πω και από εκεί άρχισα να ασχολούμαι. Αλλά αυτή την καρποφορία που είχα δει τότε πριν 6-7 χρόνια, μετά μια-δυο φορές ακόμα την έχω πετύχει. Γιατί κάνει πολλές ξηρασίες, ρε παιδί μου, ή δεν δίνει τη βροχή που πρέπει να δώσει. Πολύ δεν ξέρω, είναι ο καιρός. Τώρα τι περιμένουμε να κυνηγήσουμε μετά τα χιόνια, τι λένε τα... Τώρα θα βγουν αυτοί οι υγροφόροι, θα βγουν τώρα, αλλά τώρα σε εμάς εδώ δεν είναι σε κάποια σημεία, δηλαδή δεν τα βρίσκει πολύ εύκολα αυτά τα είδη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, εκεί πάνω... Έχετε... Εδώ σε μένα δεν είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο στο δικό μου τα μέρη. Από εδώ. Τώρα εντάξει, μπορεί να επιλέξει κάποια άλλα σημεία να το κοιτάξει. Πιθανώς όμως τώρα, αν θα κάνεις μία βόλτα μέσα στο δάσος, όλο θα βρεις και κάποιο μανιτάρι. Κάποια υπάρχουν, όλο και πάει υπάρχουν. Κάποια είδη. Καλά, ναι. Και εγώ. Ναι, ας υπάρχουν, είναι μερικά που αντέχουν ακόμα υπάρχουν. Και ειδικά στα πεύκα είναι ακόμα καλύτερα τώρα. Γιατί κρατάει καλύτερη υγρασία του μυκηλίου λόγω των πευκοβελώνων, γι' αυτό δεν διαπερνάει εύκολα μέσα στο κρύο. Σε σχέση με το πλατήφυλλο, είναι καλύτερα. Τι να βρει, λακτάριου ακόμα, α πούμε. Όχι, μπορεί να βρει κάποια είδη, κάτι κλειδοκίδηδε, κάτι. Αυτά τα είδη περισσότερο. Απλά κρατάει μέσα η υγρασία, δεν περνάει εύκολα, ειδικά υπέρ του βελόνα. Το πω και σαν πυροσβέστη, δεν περνάει τόσο εύκολο το νερό μέσα. Και κρατάει, διατηρεί και την υγρασία που υπάρχει μέσα. Και υπάρχουν ακόμα είδη μανιταριών αυτή την εποχή, ακόμα στα πέφτια υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή μπορεί να δει διάφορα είδη. Παραλυπή στα πλασίδα υπάρχουν ακόμα αυτά. Υπάρχουν όλο το κρύο. Ναι, κρατάνε. Ναι. Εγώ πέρυσι είχα πάει στο Σιλίμ Πλαστήρα. Είχαμε τότε για υγροφόρους. Είχαμε το Μάρτιο. Αλλά και πάλι και τότε, παρόλο που είχε πάει Μάρτιος, δεν είχε βγάλει ακόμα. Γενικά ήταν μπερδεμένα τα πράγματα. Εγώ αυτό που δεν βρήκα, δεν έχω βρει. Είναι... Μορχέλες. Δεν έχω βρει μορχέλα ακόμα, δεν μου έχει. Το οποίο εκεί πάνω τι έχει... Σε κάποια σημεία πάνω που έχει έλατα και τέτοια έχει. Αλλά είναι, λέει, λίγο ιδιαίτερο. Αυτό κι αν είναι ιδιαίτερο. Αυτά είναι τώρα και μέσα τα πετύχητα. Είχα πετύχει ένα μαριζάρι εγώ τις προάλλες εδώ, τη Μυρομήτρα, τη Φασιλιάτα, την οποία την είχα φωτογραφίσει μέσα σε φουντουκές. Και τώρα 5 χρόνια που είναι από τότε, δεν την ξαναπέτυχα ποτέ. Δηλαδή είναι και θέμα σύμπτωση, δηλαδή να πετύχει πάνω το μανιτάρι αυτό που ψάχνει. Δηλαδή πρέπει να ευνοήσουν οι συνθήκε, να ευνοήσει, δηλαδή τύχη δική σου να πέσει πάνω, είναι πολλά. Εσύ κάθε πόσο πηγαίνει στο δάσο, α πούμε, το έχει σαν. Βγαίνω γενικά συχνά, πολύ. Ανάλογα, ειδικά μα έχει. Κατάλληλο καιρό, μπορεί να πω και μέρα παραμέρα, ανάλογα, δεν είναι ίδιο. Τώρα, παράδειγμα, που ο καιρό είναι έτσι, τώρα εντάξει, δεν βγαίνω τόσο αραιά. Βγαίνω μια φορά την εβδομάδα γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχουν κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Αλλά μπορεί να τύχει όμως να πάω και μέρα-μέρα. Ανάλογα τι δουλειές έχω κιόλας. Ναι, ιδίως άμα οι συνθήκες είναι κατάλληλες και έχεις χρόνο, σίγουρα θα. Βέβαια. Την σεζόν όταν ξεκινάνε εδώ, φέτος είχε ξεκινήσει λίγο το. Το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, μέσα στα μέσα Ιουνίου, είχαν βγει κάποια είδη μανιταριών. Μετά, το καλοκαιρινόπωρο που περιμέναμε τις συνθήκες, δηλαδή ήταν τόσο κατάλληλες για να πούνε μανιτάρια, είχε βρέξει πάρα πολύ, υπήρχε πολύ ζέστα, πολύ υγρασία, ήταν όλα δηλαδή πιο ιδανικές συνθήκες για να επικρατήσουν να βγουν τα μανιταριά. Όμως, τη στιγμή αυτή έπτυσαν κάτι αέριδες και κάναν μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, σταματήσανε, ξέρεις, πολύ ξερά ύλα, πολύ ξερά. Και δημιουργήθηκαν τα αντίθετα αυτά που πήραμε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, βλέπω τόση ώρα πρέπει να μας παρακολουθεί και ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κάουνας, το οποίο κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια σύνδεση μαζί. Δεν ήξερα ότι είχε τέτοιο. Δεν το είχα. Και πώς με βγάλει, μου λέει ένας... Εγώ έχω δυο αγόρια, ξέρεις τώρα, αυτοί με τα... 20-21 εκεί ηλικίες με τα ίντερνετ, τα ξέρουν όλα τα κόλπα, λέει. Ένας φίλος μου, λέει, μπαμπά,
βρήκε έναν ανταγωνιστή σου στο TikTok. Σόπα, λέει. Και έλεγε κάτι για λακτάριους και λέει, ποιος λέει, αποκλείεται. Λέω, θα το ξέρω, δεν μπορεί να είναι. Γιατί, εντάξει, είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ναι, ναι, δεν μας αρέσει κιόλας να ασχοληθείς εδώ. Ναι, μπράβο, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, έτσι. Λοιπόν, ναι, οπότε, κάτσε να δω ποιος είναι, από όσοι σε βλέπω, λέω, εδώ είμαστε, να πούμε. Ναι, αυτό που είπες πρέπει να σ' αρέσει, είναι πολύ ιδιαίτερο. Θέλει πολύ παρατηρητικότητα, θέλει πολύ μελέτη. Εγώ βλέπω πολλούς ανθρώπους που τους έχω πάρει μαζί μου, δεν μπορεί, διστάζουν να ασχοληθούν οι θεματικά. Γιατί θέλει πολύ παρατηρητικότητα, πρέπει να είσαι άνθρωπος της υπομονή. Ειδικά με αυτό που να σου αρέσει. Ναι. Όλα. Έτσι και... Πολλοί φοβούνται σχεδόν να μην σου πω ο περισσότερος κόσμος. Άμα πεις τι αυτό, τι κάνεις, ασχολούμαι με μανιτάρια, τι τα μαζεύεις και τα τρως. Τα τρως. Πώς τα τρως, πώς θέλει δουλειά, ρε παιδιά, θέλει προσπάθεια. Ναι. Θέλει πολύ. Και εννοείται και να βρεις και ανθρώπους να σε βοηθήσουν, να σε πουν. Αν μπορείς ακόμα καλύτερα να βγεις πολλές φορές στο δάσος και να μάθεις. Ξέρεις τι γίνεται, Άρη. Ειδικά εδώ πέρα, εντάξει, δεν ξέρω τώρα με την Ιταλία τι ακριβώς γίνεται με την Ιταλία. Γιατί από την Ιταλία, λογικά στην Ιταλία, πρέπει να υπάρχει και, ξέρεις, δηλαδή πώς μπορεί να καθοδηγηθεί, δηλαδή, να φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει, δηλαδή, σαν σχολείο κάτι, αυτό εννοώ. Ναι. Δεν το νομίζω, κάτι πρέπει να υπάρχει, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό βλέπω ότι κάποιο επίπεδο που έχουν κάτι που ανεβάζουν από τον Αμήν, από την Ιταλία, πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ από Μανιτάλια και καθώς υπάρχουν και πολλά ήδη Μανιτάλιων. Ναι. Εμείς εδώ, εντάξει, τι σχολείο, δεν πρέπει να βρεις... Α, βέβαια τώρα είδες ότι έχει γίνει, που είχε γίνει στα Γρεβενά εδώ και κάποια χρόνια αυτό το σχολείο, ας πούμε, του Σαββατοκύριακου που κάνουν και μαθαίνουν για συλλέκτες αυτοφιών μανιταριών που έκανε το επιμελητήριο. Και τώρα είδα ότι κάπου και στην Πάτρα θα κάνω κάτι αντίστοιχο. Ναι, εντάξει, ναι. Είναι το μοναδικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβα, στην Ελλάδα, που είναι κάπως μπορείς να πας να μάθεις 5-10 πράγματα για να... Ναι, ασχολεί. Ναι, ακριβώς. Κάποιοι κύριοι έχουν κάνει κάποιες ενέργειες εδώ πέρα και όντως έχει δει γνωστά τα μανιτάρια στην Ελλάδα. Εκεί οι περισσότεροι είναι άγνωστο αυτό το κομμάτι. Ναι. Ναι. Είναι βασικό να βρεις έναν άνθρωπο να σου μάθει πάντως. Γιατί δεν ξέρω, εσύ ας πούμε λες διάβασε, έκανες, είχες και κάποιος να σου δείξει? Όχι, μόνος μου τελείωσα. Μόνος μου μάλλον ξεκίνησα. Και ήταν και δύσκολο στα πρώτα βήματα αυτό, να δει να πεις ότι ναι, είναι ο αιρέος αυτός και δεν είναι ο άλλος. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι κάτι το άγνωστο τελείως. Και αν λες αν ξεκίνησες και πριν 15 χρόνια, τότε ούτε τόσο ίντερνετ υπήρχε. Ήταν πολύ δύσκολο να φύγει ο Άρη, να φύγεις από μόνο σου και να συλλέξεις, δηλαδή, 1, 2, 3 ή δεν ξέρω τι είναι αυτά, τα οποία πιθανόν για σένα ήταν τελείως άγνωστα. Και ότι σίγουρα αυτά που λες είναι αυτά που λες και έχεις απορρίψει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή υπάρχει εκεί πέρα, ξέρεις, δηλαδή μια δικλίδα ενδιάμεσα. Βέβαια, και να μάθεις να ξεχωρίσεις όλα αυτά που είπες, τα γέννη και τα είδη και τα τέτοια, ναι. Υπάρχει δύσκολο. Και το λέω εκ πείρας, γιατί εγώ ας πούμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, 2 μπήκα πολύ ζεστά, αλλά... Η αλήθεια είναι με όλες αυτές τις ομάδες, τα Facebook, τα τέτοια. Ας πούμε ο Βασίλης, καλή ώρα που παρακολουθεί και έγραψε εδώ. Στην παρέα. Με έχει βοηθήσει από την πρώτη στιγμή. Εσύ πολλές φορές ρωτάμε πράγματα και αμέσως απαντάς και λες όχι αυτό, όχι το άλλο. Είχα την τύχη, τι λέει, του Μάντα, είχε και κάποια χρόνια. Ναι, όρο Μανιτάρι, είχε κάποια χρόνια λειτουργίας, ναι. Λοιπόν, μετά και είχα την ευτυχία, πήγα και με κανένα δυο ανθρώπους εγώ και ασχολήθηκαν και μάθανε πράγματα, ας πούμε, και ο Φώτης με έβγαλε ο Παρασκευαΐδης κάποια στιγμή στο δάσος, πήγαμε και πάω και εκεί με τον Δημήτρη τον Πόνο. Εν πάση περιπτώσει ήταν άνθρωποι που μου δείξανε πράγματα. Βέβαια, κάποια πράγματα. Πολλά και διάφορα που θα ήταν πολύ δύσκολο να, και
Δεν ξέρω αν είμαι π.χ. τόσο παρατηρητικός όσο λες εσύ για να το φτιάχνα εγώ από μόνος μου εξ αρχής. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να το παλέψεις μόνος για να φτάσεις σε ένα επίπεδο. Γιατί θεωρώ ότι είσαι σε ένα επίπεδο, εντάξει, από τους πιο γνώστες που υπάρχουν εδώ πέρα, στην Ελλάδα. Τώρα για εξωτερικό και τέτοια, δεν ξέρω. Αλλά είναι αυτό, να σου αρέσει και να το πονάς και να θες να ασχοληθείς με αυτό. Ναι, ναι. Θέλει ειδικά πάρα πολύ αυτό, στην αρχή ειδικά, να μπορείς να ξεχωρίσεις τα γέννη του μανιταριού. Αυτό ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό προσπάθησα να κάνω για αρχή. Έτσι, μπράβο αυτό. Εγώ και πάντα αυτό προσπαθώ να κάνω. Ναι, γιατί λες το γένος και μετά αρχίζεις και ψάχνεις. Μετά ψάχνεις το είδος εφόσον είναι εφικτό να το ταυτοποιείς. Γιατί κάποια είδη είναι παραπλήσια, θέλουν μικροσκοπήσεις, θέλουν αντιδραστήρια. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Εγώ επίσης έχω ένα αυτό, άμα συναντήσεις, επίσης και πολύ βασικό πιστεύω, άμα συναντήσεις ένα μανιτάρι, ένα είδος, είναι μετά, ρε παιδί μου, είναι σαν να έμαθες να γράφεις. Δηλαδή το βλέπεις, το πιάνεις, το μυρίζεις, οπ, τυπώνεται. Ναι, τυπώνεται στο μυαλό σου για την επόμενη φορά που θα το συναντήσεις και κάπου, οπ, λες αυτό πρέπει να... Ενώ αν δεν αυτό το έχεις... μεγάλο ρόλο. Αν δεν το έχεις ξαναδεί, οπ, εμφανίζεται και αρχίζεις και μπερδεύεις. Λες, είναι αυτό, μήπως, ποιο είναι αυτό, δεν το είδα. Είναι πολύ βασικό. Άρα... Είναι πολύ βασικό επίσης να βγαίνεις στο δάσος και στη φύση και να τα ψάχνεις στο πεδίο, τα μανιταράκια. Λοιπόν. Και αυτό είναι αυτό που είπες, Άρη, είναι πάρα πολύ, παίζει μεγάλο ρόλο μάλλον, να πηγαίνεις και να τα βρίσκεις τα είδη, συνέχεια. Αυτό γίνεται, πώς να το πω, σαν βίωμα μετά. Ναι. Το βλέπεις 1, 2, 5, 10 και να έχει το μάτι εξοικειώνεται. Το βλέπεις μικρό, το βλέπεις μεγάλο, έτσι, το βλέπεις ναι. Έτοιμο να χαλάσει, όταν είναι έτοιμο να ξεπεταχτεί. Ναι. Αλλά πόσοι θα κάτσουν να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σου αρέσει κιόλας. Είναι πολλά, δεν είναι αυτό. Παίζει μεγάλο ρόλο. Απλώς συνδυάζεται με τη φύση όλο αυτό. Αυτό, έτσι ακριβώς. Είναι για μένα κορυφαίο, ας πούμε. Εντάξει. Έχει πολύ ενδιαφέρον το περπάτημα, η βόλτα, η αναγνώριση, η φωτογράφηση, η συλλογή κάποιου καινούριου είδους που δεν το έχω ξαναβρει. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ένα, εγώ σου λέω θέλω τώρα σκέφτω πώς θα γίνει να βρω μορχέλα. Το έχω σαν... θα βρω, δεν θα μου γλιτώσει. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Εντάξει. Όλα καλά. Λοιπόν, νομίζω είμαστε καλά για πρώτη φορά που κάναμε τέτοια. Θα κάνουμε πάντα και άλλες φορές θα κάνουμε. Ανοίξει λίγο η σεζόν, τώρα θα βγάλει μανιταράκια. Έτσι. Και θα είμαστε σε επαφή. Θα βγούμε και μπορούμε και live από το δάσος να βγάλουμε. Εννοείται μπορούμε. Θα οργανωθούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, γιατί λίγο, τα λέμε... πάρα πολύ, Άρη. Θα είμαστε σε επαφή, εντάξει. Ναι, έγινε ρε φίλε. Να είσαι καλά, χαιρετώ. Γεια, γεια. Χαιρετώ, Άρη, χαιρετώ, γεια.